καθυστερεί λοιπόν, άστατο, όπω είναι άστατοι και όλοι οι φίλοι που βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα. Λόγω τη. Στη διατροφή σίγουρα. Γιατί τουλάχιστον είμαστε άστατοι, φαίνομαστε. Τώρα οι υπόλοιποι δεν νομίζω να είναι άστατοι. Οι υπόλοιποι έχουν άλλο τρόπο ζωή. Πού να βάλουμε κιλό, να σε δω. Να ρωτήσω κάτι. Νύχτα τώρα, ξενύχτη. Να σε δώσω όμω εγώ μερικά, είναι διαθέσιμο. Μπάθο, μα τον έχουν και το πρωί. Πάει τακτοποιή, καθαρίζει. Αν θέλει, ξέρω κάποιον που κάνει λιποπροσθετική. Αν θέλει, σε στείλω. Λιποπροσθετική. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Γενικά. Τηλέφωνα πολλά, γυναίκες, ροζ, κόκκινα, κίτρινα. Δουλεύετε νύχτα, σας ακούει πολλοί κόσμος, σας φαντάζεστε κάπως με τις εκάστοτε κοπέλες σας ή με τις γυναίκες σας τι γίνεται. Δύσκολη ερώτηση. Το καταλαβαίνω, πιστεύω. Άλλο τι θέλει να πιστεύεις εσύ και άλλο τι πιστεύουν αυτές. Αν καταλαβαίνει τη δουλειά σου, mm-hmm. η κάθε κοπέλα σου, του κάθε ενός από εμάς, δεν θα έχει ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τα παιδιά. Κοιτάξτε, συγγνώμη λίγο που επεμβαίνω. Αν είχες μια κοπέλα η οποία ήταν τηλεφωνήτρια στα ροζ τηλέφωνα, μπορείς να καταλάβεις τη δουλειά της, αλλά δεν θα το δεχόσουν, έτσι είναι. Μα υπάρχει διαφορά, Μανώλη μου, εδώ. Εγώ δεν κάνω. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ, σου φέρω ένα παράδειγμα ακραίο, συμφωνώ. Αλλά δεν υπάρχει. Και να το καταλάβει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάνεις μια δουλειά η οποία είναι έτσι και έχει και αυτά και έχει και τα άλλα. Αλλά δεν υπάρχει μια ζήλια, κάποια σκηνή, κάποια στιγμή δεν σου κάνει αν και πώς. Σίγουρα, σαν γυναίκα, έχει το διάολο μέσα της. Και είναι πάντα καχύποπτη, έτσι κάθε γυναίκα. Λοιπόν, πρέπει να πάλμα τώρα. Αν γίνει το σωματείο των ραδιοφωνατζίδων, πρώτος πρόεδρος είναι ένας καθένας. Σοφός. Αναγκαστικά λοιπόν και με τον νόμο, κάθε γυναίκα είναι καχύποπτη. Πόσο μάλλον να κάνεις μια δουλειά όπως είναι η δικιά μας. Μάλιστα. Που εκ της υφής της τέλος πάντων σε φέρνει σε επαφή με πολύ κόσμο. Και όχι μόνο με γυναίκες. Μην νομίζει ο κόσμος ότι τελικά κάνουμε μόνο για γυναίκες ραδιόφωνο. Αν είναι δυνατό. Κάντε και για θηλυκά. Αν είναι δυνατό. Τα ποσοστά είναι μισά-μισά. Φιλικά γυναίκες. Όχι, όχι. Δεν. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα πρόβλημα. Μάλιστα. Σοβαρό πρόβλημα. Εσύ δεν ξέρω. Νίκο, θα μας πεις εσύ και θα απαντήσεις και τέτοια λόγια. Κάποια μικρή ζήλια είναι δικαιολογημένη νομίζω, παιδιά. Κάποια μικρή. Και εγώ να είμαι στη θέση, ξέρω εγώ, της γυναίκας μου, θα είχα κάποια μικρή ζήλια. Και περισσότερο γιατί η δική μου γυναίκα με γνώρισε από το τηλέφωνο. Mm-hmm. Και σου λέει, αν βρεθεί κάποια άλλη με τον ίδιο τρόπο. Κατάλαβες, γι' αυτό μπορεί να ζηλεύει δικαιολογημένα. Λίγο όμως. Μπορεί να σε κόψει το ραδιόφωνο. Αν είσαι στο γράμματα, επίσης, ναι. Και γνωρίζεις και μια γράμματα. Κοίταξε να δεις. Θα πω κάτι το οποίο ισχύει γενικά στη ζωή. Για πες. Οι σωστοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Μάλιστα. Δηλαδή, σ' εφόσον... αγαπώ κυρά μου, αλλά μέχρι εδώ, όχι απαραίτητα έτσι. Καθαρός ρόλος. Αλλά, ναι. Κοιτάξτε, να σου πω εγώ κάτι απλό. Αντί να πας γράφει καμιά κασετούλα, όχι, όχι. Για πες. Θα γινόμουν βοηθός παραγωγής. Οπότε θα ήμουν πάντα μαζί. Καταλαβαίνω ότι ψιλοζηλεύετε λίγο, ε. Δεν είναι απαραίτητα θέμα. Όχι, ξέρω, δεν είναι απαραίτητα, αλλά είναι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή τα βλέπουν, τα ζουν καθημερινά, το γίνεται, σου λέει εντάξει. Βέβαια λένε ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά στην αντίστοιχη περίπτωση θα ήταν εκεί πέρα. Αυτό πιστεύω και τρεις. Τώρα, όσο για αυτό που είπε ο Θωμάς, ότι αν έβρισκε την γυναίκα. Σχημαλόγου θα την πατρευόμουν. Σχημαλόγου, ναι. Μπορεί να ραβωνιαζόσουν, εντάξει. Σταματάει εκεί πέρα τότε, εντάξει. Γιατί μπορεί να πλήρωσε όλους αυτούς τους στόχους που είπες, να είχε την κατάλληλη φωνή, τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, όλα αυτά να παίζει μέσα και τέτοια. Να ήταν Γεωργία Βασιλιάδου να μου κατάλαβες, οπότε εκεί τελείωνε η ιστορία. Γιατί όμορφη τώρα. Ναι, όχι όμορφη στις εποχές της. Λασπρόμη τη Μανώλα, πρέπει να δούμε τελευταίο κομμάτι για να μπορούμε να δούμε Tony Braxton και Another Sad Love Song.